Σάββατο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ντροπιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη γενέτειρά του Ριζούντα, όταν οι πολίτες που βρίσκονταν εκεί αρνήθηκαν ομόφωνα τα δώρα του. Σύμφωνα με το τουρκικό Σερ TV, το οποίο επικαλείται το Alain News, ο Ερντογάν εκφώνησε ομιλία στην πόλη Ριζούντα και στη συνέχεια προχώρησε σε μια κίνηση που πυροδότησε το χλεβασμό του τουρκικού λαού και της αντιπολίτευσης. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στο πλήθος ότι θα τους μοιράσει πακέτα με τσάι, αλλά οι πολίτες του απάντησαν ότι δεν θέλουν. Η αναπάντηχη αυτή στάση του τουρκικού λαού έφερε τον Ερντογάν σε πολύ άβολη θέση, ο οποίος τα έχασε και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ο Ερντογάν έχει κάνει συνήθεια το να μοιράζει τσάι στις ομιλίες του και έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζεται θετικά αυτή του η κίνηση από τους Τούρκους πολίτες. Τα πράγματα όμως φαίνεται πως άλλαξαν πρόσφατα, όταν ο Τούρκος πρόεδρος μοίρασε και πάλι τσάι στους πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα, αντί να τους δώσει κάποια ουσιαστική κρατική βοήθεια. Τότε ο τουρκικός λαός αρκέστηκε στο σχολιασμό των γεγονότων στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, αλλά από ό,τι φαίνεται η αδιαφορία του Προέδρου τους έχει αρχίσει να εξοργίζει όλο και περισσότερο τους Τούρκους. Η τουρκική αντιπολίτευση αντέδρασε με τον Βέλη Ακμπαμπά, αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, JHP, να δηλώνει: «Κλασικός Ερντογάν. Πετάει τσάι στα κεφάλια των πολιτών, των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στη Ριζούντα. Αυτές οι επέσχυντες εικόνες συμβαίνουν στην Τουρκία εξαιτίας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης», έγραψε ο Ακμπαμπά σε ανάρτησή του στο Twitter. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.